Σκοπός μας είναι να εκπληρώνουμε τις πιο βαθιές επιθυμίες παιδιών 3 έως 18 χρονών με απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες, ενισχύοντας τον αγώνα τους για ζωή με χαρά, δύναμη και ελπίδα. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ψυχολογική δύναμη είναι εξίσου εισάξια με τους γιατρούς και τις θεραπείες στο δρόμο προς την ίαση κάθε ασθένειας. Είμαστε το μεγαλύτερο ίδρυμα παγκοσμίως που ασχολούμαστε με τον ψυχολογικό κόσμο του άρρωστου παιδιού. Οι ομάδες είναι μικρές ή μεγαλύτερες συλλογικότητες ευχών. Από μια ευχή γεννιούνται από όλες ενωμένες μικρές ευχές, γιγαιωνώνονται και δημιουργούν τη συλλογική συνείδηση, το συνολικό όραμα μιας κοινωνίας ανθρώπων. Ο ΠΑΟΚ ενσάρκωσε γενιές ευχών, δημιουργήθηκε με την ευχή να εκφράζει μια πλούσια ιστορία, έναν ξερισμό και παράλληλα την ελπίδα για έναν καλύτερο αύριο, για δόξα και επιτυχία. Είναι τιμή και ευθύνη ένα μικρός φίλος όπως ο Χρυσοβαλάντης να βρίσκει στον ΠΑΟΚ την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο δικό του και των συνανθρώπων του. Είναι συγκινητικό πράγματι να είμαστε εμείς μαζί με τον Make-A-Wish εκείνοι που ολοκληρώνουμε μια τόσο σημαντική πρωτοβουλία που αποβλέπει στο ευρύτερο σύνολο και τη βοήθεια ενός οργανισμού όπως είναι το ΑΧΕΠΑ και η παιδαγωγική κλινική του. Ξέρετε, οι ποδοσφαιρικές ομάδες δεν θα ήταν τίποτε σημαντικό αν δεν αποτελούσαν συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε διαφορετικούς ανθρώπους. Και όλοι γνωρίζουμε ότι τίποτα δεν αρχίζει ή δεν τελειώνει στο αποτέλεσμα ενός αγώνα. Τα πιο σημαντικά έρχονται με τη σωστή αξιοποίηση της επίδρασης του ΠΑΟΚ στην κοινωνία και αυτός είναι ο ρόλος του ΠΑΟΚ Action, του φορέα μέσω του οποίου ο μεγαλύτερος σύλλογος της Μακεδονίας υπηρετεί και την κοινωνία. Όπως ίσως θα γνωρίζετε ορισμένοι, ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΟΚ, ο κύριος Ιβάν Σαβίδης, μέσω του ΠΑΟΚ Action συνδράμει σημαντικά τα τελευταία χρόνια μεταξύ άλλων και προς την ενίσχυση του ΑΧΕΠΑ. Και εμείς το θεωρούμε ελάχιστη υποχρέωσή μας να μην σταματήσουμε ποτέ να διοργανώνουμε και να εκτελούμε δράσεις προς ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Η αλήθεια είναι μάλιστα ότι μπορούμε και θέλουμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. Ο ΠΑΟΚ και η σπουδαία εθνική του 2004 γινόμαστε το όχημα της ευχής του Χρυσοβαλάντη. Η δική μας ευχή είναι ότι ο κόσμος να αγκαλιάσει την πρωτοβουλία του Χρυσοβαλάντη και όλοι μαζί να ενεργοποιήσουμε την κοινωνική αλληλεγγύη ως τη μόνη πραγματική ευχή που μπορεί να μας βγάλει από τα μεγάλα αδιέξοδα. Εγώ θα ήθελα να επαναλάβω τους τρεις βασικούς λόγους για τους οποίους θεωρώ ότι πρέπει οι πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας να είναι στον αγώνα μεθαύριο, την Τετάρτη. Και πραγματικά καλό όλους τους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας να έρθουν. Πρώτον, γιατί θα είναι ένας ωραίος αγώνας, αναμφίβολα, που θα μας ξυπνήσει και μνήμες από ωραίες στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεύτερον, γιατί θα μας δοθεί η ευκαιρία να στηρίξουμε με τα έσοδα την σπουδαία δουλειά του ΑΧΕΠΑ. Και τρίτο και ίσως και κυριότερο, θα χαρίσουμε ένα χαμόγελο σε ένα παιδί που πραγματικά το έχει ανάγκη. Ένα παιδί που έκανε αυτή την ευχή και τον ευχαριστούμε.